Η επιβολή του βαθύ κόκκινου στο Δημοχανείο αποτέλεσε ιδανική αφορμή για τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιήσει το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Χρυσής Ακτής. Χωρίς να λείπουν οι γκρίνιες από επιχειρηματίες της περιοχής, οι εργασίες εκτελούνται από τον ανάδοχο και μάλιστα με ρυθμούς πυρετώδης. Αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα στους επιχειρηματίες της περιοχής, όμως είναι σαφές ότι καμία τόσο μεγάλη παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρξει κάποιος απαραίτητος χρόνος διακοπής της κυκλοφορίας. Ζητούμε την κατανόηση των επιχειρηματιών και των πολιτών. Να δούμε αν κάτι μπορεί να κάνουμε έστω από τη μία πλευρά μετά από 5-10 μέρες, 20, να κινηθεί ας πούμε λίγο ο δρόμος, ώστε τόσο να μην έχουμε ένα μεγάλο πλήγμα σε επιχειρήσεις. Το έργο υπόσχεται να αντιμετωπίσει οριστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφονταν με μεγάλη συχνότητα τα τελευταία χρόνια, έχοντας μάλιστα πλήξει σημαντικά δεκάδες επιχειρήσεις της περιοχής. Πλήγησαν οι κάτοικοι, η οικονομία, οι επιχειρήσεις της πόλης, άρα ένα έργο αναγκαίο, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κρήτης, που είναι προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Στόχος του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Χανίων είναι να ολοκληρωθούν το ταχύτερο οι εργασίες που απαιτούν κλείσιμο της παλιάς Εθνικής Οδού στο τμήμα από τον Κλαδισό μέχρι τη Χρυσή Ακτή. Και οι δύο πλευρές διαβεβαιώνουν για παράδοση του έργου στο σύνολό του πολύ πριν τη συμπλήρωση 2 μηνών, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα. Η ένσταση που έχουμε ως επιχειρηματίες και η μόνη ερώτηση που έχουμε προς το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία είναι ότι πριν από περίπου 1 μήνα είχαμε πάλι κλείσει το δρόμο για παρόμοια έργα. Για ποιο λόγο λοιπόν τότε δεν έγινε το έργο, αλλά υλοποιείται τώρα με αποτέλεσμα να ξανακλείσουμε. Αυτό που καταφέρνουμε αυτή τη στιγμή είναι συνεργασία με τον ανάδοχο να εξασφαλίσουμε ότι θα δουλεύουμε full time μέχρι τις 6.30 τώρα και αν τα μέτρα αρθούν μέχρι τις 8.30 να δουλεύουν τα συνεργεία, να υπάρξει από τις επόμενες 2-3 μέρες νέο μέτωπο για το τοπικά δίκτυα ομβρίων που είναι και αυτά πάνω στην παλιά Εθνική Οδό. Το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Χρυσής Ακτής αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΧ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στην περιοχή Δαράτσο.